Απόλυτα παραμένουν τα προϊόντα στους πάγκους. Στη λαϊκή αγορά που βρίσκεται στην οδό Καφτατζόγλου επικρατούσε από το πρωί μεγάλος προβληματισμός σε παραγωγούς και εμπόρους. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Έχει μια, ο κόσμος ένα σφίξιμο. Δεν αγοράζει. Δύσκολο αγοράζει. Και αυτός ο μήνας χειρότερος από τον προηγούμενο. Η μέρα είναι χάλια. Δραματική. Όλα τα πράγματα είναι εδώ. Τίποτα δεν κάνουμε. Ερχόμαστε από τη Βέργεια. Πίνουμε καφέ, λέμε κάνα δύο κουβέντες και φεύγουμε. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τίποτα. Όλοι οι πάγκοι είναι γεμάτοι. Δεν ψωνίζει ο κόσμος. Δεν έχει λεφτά. Τι γίνεται δεν ξέρω. Η οικονομική δυσπραγία των καταναλωτών έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ζήτηση. Οι περισσότεροι έχουν περιορίσει αρκετά τις αγορές τους. Δόξα τω Θεώ. Καλύτερα δεν γίνεται. Ο κόσμος ευχαριστημένος. Ένα φθηνά πουλάμε. Μια σακούλα ένα ευρώ, αδερφέ, δείξε εδώ. Φτώχεια καταραμένη. Δες. Εδώ να δει ο κόσμος τι πουλάμε. Μια σακούλα ένα ευρώ. Μόνο τις πρώτες ημέρες του μήνα, όπως εξηγούν οι παραγωγοί, η κατανάλωση είναι ικανοποιητική, καθώς μετά την πρώτη εβδομάδα πέφτει αισθητά. Έχουν τελειώσει οι συντάξεις, ήδη έχουν προδεκαμείο και τελειώσει οι συντάξεις. Από εδώ και πέρα, όπως πάει ο κόσμος, πάμε και εμείς. Έτσι πάει η κατανάλωση. Πρώτη εβδομάδα υπάρχουν συντάξεις. Τελειώνουν και μετά κλαίμε όλοι. Γενικά, δεν ψωνίζουν, δεν υπάρχουν, όλα στέκονται. Όλα, φθηνές τιμές και στέκονται όλα. Τίποτα, που δεν υπάρχει χρήμα καθόλου. Τίποτα δεν κάνουμε. Παρέα κάνουμε εδώ λίγο. Βλέπουμε κάποιο φίλο, φεύγουμε πάλι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Δουλεύουμε μια εβδομάδα όταν πληρώνεται ο κόσμος. Και μετά όλο το μήνα είμαστε, δεν κάνουμε τίποτα. Με γεμάτους τους πάγκους και άδεια ταμεία, οι παραγωγοί και οι έμποροι δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα επιβίωσης.